Πολιτική, ο κύριος Γιάννης Μπουζάλας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη. Οφείλουμε να σας πούμε ότι είστε ένας από τους υπουργούς, τώρα ξεκινάμε, τώρα δεν κάνουμε λιβανιστήρια, αλλά λέω τώρα, που έχετε υψηλή αποδοχή ως πρόσωπο και χαίρετε υψηλής εμπιστοσύνης από τον κόσμο. Σας εμπιστεύετε δηλαδή. Έχετε παραλάβει ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο και, βάση περιπτώσει, σου λέει ο άνθρωπος, προσπαθεί, ξέρει, πώς να σου το πω, έχετε δημιουργεί μια τέτοια εικόνα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Χρήσιμο, και ελπίζω να συνεχίσει. Ελπίζω να συνεχίσει. Αλλά είχατε υποσχεθεί ότι στο Γαλάτσιο θα φύγουν σε 20 μέρες στον Δήμαρχο και έχει περάσει ένας μήνας, λέει, έχει παράπονα. Όχι. Και φοβάται μήπως είναι για πάντα. Και. Δεν είναι αλήθεια. Ωστόσο, να βάλουμε ένα ζήτημα. Αυτό που είχα υποσχεθεί στον Δήμαρχο ήταν ότι θα τους κρατήσουμε εκεί πέρα σαν ένα χώρο προσωρινής φιλοξενία. Ένα μήνα. Ένα μήνα. Στη τελευταία συζήτηση που είχαμε τον Δήμαρχο, μου είπε ο Δήμαρχος ότι, Υπουργέ, σε εμπιστεύομαι, όντως όπου έχουμε περάσει έχουμε κρατήσει τις συμφωνίες μας και να κρατήσουν και λίγες μέρες παραπάνω, αλλά θα λυθεί το ζήτημα στο Γαλάτσι. Θέλω όμως να σας πω ότι είναι ζήτημα το Γαλάτσι, είναι ζήτημα το ελληνικό ή είναι κάτι το οποίο είναι στη χώρα του φαντασιακού. Εννοώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν ένα προσωρινό καταφύγιο ορών μέσα σε ολυμπιακά ακίνητα, τα οποία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός Δήμου. Είναι απομονωμένοι από την περιοχή, στο ελληνικό, στο Γαλάτσι. Στο ελληνικό έχουν καμία σχέση. Ναι, δεν συμπλέκονται με τον κοινωνικό ιστό. Η περιοχή εμπλέκεται μαζί τους με έναν υπέροχο εθελοντισμό. Δηλαδή κάτοικοι, οργανώσεις πηγαίνουν, τροφές, βοηθάνε στην οργάνωση. Στο Γαλάτσι που ξέρω εγώ, ναι, γίνεται χαμός με τους εθελοντές. Όντως υπάρχει μεγάλο κίνημα. Υπάρχει παντού όπου έχουν πάει. Με τις ώρες, μιλάμε για 8, για 10 παντού ώρες. Όπου έχουν φοιτητές, πάνε εκεί. Και το ίδιο ισχύει, για να μην, γιατί πρέπει κανείς να είναι δίκαιος, με τους ανθρώπους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι εκεί πέρα βοηθάνε, κάνουν. Βοηθάνε, δεν πάνε στους παιδιά πεινάνε τώρα. Θέλω να πω λοιπόν, υπάρχει. Όμως δεν σημαίνει ότι σας δίνει τη δυνατότητα να λέτε δεν υπάρχει θέμα. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα. Λέω ότι το θέμα αυτό είναι τόσο σοβαρό. Στο Γαλάτσι είχε επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό. Στο ελληνικό είχε επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό. Ή είναι ένας φόβος πιθανών επιπτώσεων, θα υπάρχει, σας έλεγα. Μια φοβία εμπολής, ότι θα μείνει μόνιμος καταβλισμός. Αυτό, αυτό το πράγμα, ναι, δεν γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και ένας φόβος, λέει, για μεταδοτικές ασθένειες, γι' αυτό υπάρχει ένας, Οικονομέα, ξέρετε τώρα, εγώ δεν τα συμμερίζομαι αυτά. Εγώ σας άμα θέλετε το να ξέρετε, η κόρη μου πηγαίνει κάθε μέρα στο Γαλάτσι επί 8 ώρες. Το ξέρω και σας παρακολουθώ πολλά χρόνια. Για να καταλάβετε τι εννοώ όταν δεν το συμμερίζομαι. Αλλά υπάρχει ο φόβος. Είναι η μόνιμη αιτίαση και πληγή, η οποία κατά την άποψή μου ξεκινάει σκόπιμα για να εγείρει ξενοφοβίες και πολύ λογικά εμπεδώνεται και σε απλούς καλούς ανθρώπους. Ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία η ξενοφοβία επιχειρεί να επιδράσει στην κοινωνία? Αρρώστιες. Θα μας πάρουν τις δουλειές. Αν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μας πάρουν τις δουλειές. Και τώρα τζιχάντ. Ότι είναι τζιχαντιστές. Ξυρισμένοι τζιχαντιστές. Ναι. Επομένως, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πείτε μας κάτι, για να το πιάσουμε το θέμα, ναι, από την αρχή. Στη Σύνοδο Κορυφής, είπε η ελληνική κυβέρνηση, πιεζόμενη είτε με κατά άποψη, τώρα δεν ξέρω, ότι είχε αναλάβει 20.000 να φιλοξενεί. Θα τους κάνει 30 και 20.000 επίσης, δηλαδή 50 σύνολο, όπου οι 20.000 από αυτούς θα είναι με επιδότηση ενοικίου. Δεν είπαμε αυτό. Αλλά. Αν θέλετε να το ξεκινήσουμε, εμείς βρεθήκαμε σε μια πολύ δύσκολη άτυπη σύνοδο. Ναι. Καταρχήν, εσείς έχετε πει ότι μας ζητήσανε σαν χώρα και αντισταθήκατε εσείς να κάνουμε στρατόπεδο συγκέντρωση. Ναι, ναι. Έτσι όπου απεδείχθη ότι το δημοσίευμα διαρροή του Σπίγκελ, ναι, ήταν αληθές. Μας ζητήσανε να κάνουμε ζητήθηκε, ένα στρατόπεδο συγκέντρωση 50.000. Ζητήθηκε να αυξήσουμε κατά 50.000 τις θέσεις προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μάλιστα αυτό να είναι σε έναν ενιαίο χώρο. Τέτοιο άρα πράγμα, στρατόπεδο συγκέντρωση, ναι, το είπατε εσείς, ναι, που, ναι, δεν, ναι, υπάρχει πια μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχει μονάχα στην Ιορδανία ένα, το οποίο δεν χαίρηκε πολύ καλή φήμη. Στρατόπεδο συγκέντρωση σημαίνει φυλασσόμενο, δεν πάει βγαίνει ο άλλος έξω. Όχι, δεν εννοούσα. Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν μαζέψεις 50-60 χιλιάδες ανθρώπους σε έναν ενιαίο χώρο,
με προσωρινές κατασκευές, γιατί δεν μπορείς να χτίσεις πολυκατοικίες εκεί πέρα, φτιάχνεις μια πόλη προσφύγων. Τεράστια πόλη. Και αφύλακτη να είναι, οι συνθήκες απάδουν από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το βρήκαμε μπροστά μας στη Σύνοδο. Το παλέψαμε, το προσπαθήσαμε και τελικά αυτό που περάσαμε από τη Σύνοδο είναι να παραμείνει το πρόγραμμα που είχαμε και που είχαμε ανακοινώσει και μέσω του τύπου εδώ πέρα πολύ καιρό πριν πάμε στη Σύνοδο, ότι εμείς θα έχουμε την υποχρέωση να φτιάξουμε τα hot spot, δηλαδή τα σημεία ταυτοποίησης που η παραμονή των ανθρώπων εκεί είναι 48 με 72 ώρες, και να φτιάξουμε στην ενδοχώρα, στην Βόρειο Ελλάδα και στην Νότιο Ελλάδα, μάλλον στην Αττική, δύο χώρους προσωρινής φιλοξενίας των 10.000 ανθρώπων. Που αν μπορέσουμε να τα σπάσουμε και σε μικρότερα, θα μπορέσουμε. Ναι. Σε αυτό είμαστε ήδη σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Να τελειώσω με αυτό, ότι αντί όλου αυτού τελικά αποσπάσαμε ότι θα δεχτούμε 20.000 επιδοτούμενες θέσεις ενοικίου. Σημαίνει ότι η οικογένεια. Δεν είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση. Όχι, όχι, θα είναι. Όχι, δεν τα πληρώνουν αυτοί. Πληρώνονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρώπη. Ναι, δεν θα και, λεφτά. Ναι, και όλο αυτό, κοιτάξτε, έχει σχέση με το relocation, δηλαδή με τη μετεγκατάσταση. Από τη στιγμή που θα μείνουν για να μετεγκατασταθούν κάπου αλλού στην Ευρώπη, κάπου πρέπει να μείνουν. Εννοείται ότι θα έχει το κράτος διαμερίσματα, 2.000 διαμερίσματα. Όχι, όχι. Θα τους βάζει, ελεύθερη θα αγορά. Θα στην ελεύθερη αγορά. Θα πώς αυτοί αυτό. Θα ψάχνουν να βρίσκουν. Ποιοι. Αυτοί που έχουν τα διαμερίσματα έρχονται στον οργανισμό που έχει αναλάβει αυτή την ιστορία. Α, και λένε διαθέτω, δηλώνουν και ο οργανισμός, τα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή θα πηγαίνουν εκεί πέρα του ανθρώπου. Και εννοείται ότι θα μπαίνει, θα έχετε μια οικογένεια από τη Μυτιλήνη. Θα μένει 5 μέρες, θα φεύγει από το διαμέρισμα. Όχι 5 μέρες. Η διαδικασία του relocation είναι περίπου 1,5 με 2 μήνες, εάν πάνε όλα καλά. Κύριε Οικονομέα, είναι δεκάδες χιλιάδες τα νίκια στα σπίτια. Είναι ένα καλό μέτρο αυτό και για την οικονομία και για τους πρόσφυγες. Φεύγουμε από τα στρατόπεδα. Όχι, και το άλλο εννοώ. Θα είναι νοικιασμένο μόνιμα το σπίτι και κάθε 2 μήνες σε ένα στον οργανισμό και κάθε 2 μήνες θα φεύγουν οι μεν, θα μπαίνουν άλλοι. Είναι ανάλογα το τώρα το πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Έχει τέτοια προγράμματα, τα έχει κάνει και αλλού. Θα σας έλεγα ότι είναι πολύ πιο πετυχημένα προγράμματα από τους τεράστιους χώρους με τους τεράστιους πληθυσμούς μας. Ναι. Αν είναι να διαλέξει ανάμεσα σε τεράστιο χώρο, δηλαδή στρατόπεδο συγκέντρωση στην ουσία, γκέτο, πώς να το πω, και σε αν λειτουργήσει αυτό που εγώ το βρίσκω δύσκολα, εν πάση περιπτώσει. Λειτουργεί σε άλλες χώρες. Λειτουργεί σε άλλες χώρες. Εδώ επιπλέον έχουμε μια χώρα η οποία έχει ιδιαιτερότητες πλέον τώρα κάτω από το μνημόνιο, από την πότα του μνημονίου. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά αυτό το πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι επιβαρυντικό. Θα σας έλεγα ότι είναι και ανακουφιστικό. Και αν λειτουργήσει, ναι, θα είναι, βέβαια. Ναι, αυτό. Θα είναι μια αυτό είναι λεφτά του ΟΗΕ που θα πηγαίνει στους ιδιωτήτες. Ναι. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή έχετε υπολογίσει εδώ, σε ελληνικό έδαφος, αυτή τη στιγμή πόσοι είναι, πόσοι πρόσφυγες είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Διότι εδώ μας έλεγε κάτι αναδικαστικά νούμερα ο Συνάνης από τη Μυτιλήνη, ότι έχουν μπει 300.000 από την αρχή του χρόνου. Από την αρχή του χρόνου έχουν μπει 450.000. Οι οποίοι βέβαια οι περισσότεροι έχουν φύγει. Οι οποίοι οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, όλοι έρχονται για να φύγουν, κύριε Οικονομέα. Το ξέρω. Πόσοι επομένως, θα καταφέρουν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι στην τεράστια πλειοψηφία τους θα καταφέρνουν. Σε επίπεδο μόνιμου πληθυσμού προσφύγων και μεταναστών, έχουμε μικρή επιβάρυνση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε υπολογίσει πόσοι περίπου είναι επί ελληνικού εδάφους. Θα σας έλεγα ότι επί ελληνικού εδάφους ανά 24 ώρες σε κρίσιμες σε μη κρίσιμες καταστάσεις σαν αυτή που ζούμε τώρα, βλέπω εδώ στη τηλεόραση, δεν είναι παραπάνω από 50.000, οι οποίοι όμως διέρχονται τη χώρα. Διέρχονται, ανακυκλώνονται μετά. Και ανακυκλώνονται. Άλλοι, έτσι, και ανακυκλώνονται. Επίσης έχω μια απορία, κύριε Υπουργέ, πρακτική. Αφού τους προσφέρουμε όλα τα μέσα, πλοία να τους μεταφέρουμε, να πάνε και καλά κάνουμε. Πρόσφυγες είναι. Γιατί πρέπει να μπαίνουν σε αυτά τα ξυλοκάραβα και να πνίγονται, πράγμα το οποίο σημαίνει άντε φασαρίες, άντε διασώσεις και νεκρούς φυσικά που είναι το πρώτο. Γιατί δεν υπάρχει ένας άλλος τρόπος τουλάχιστον να μετακινούν. Γιατί να πάει το Βενιζέλος δηλαδή απέναντι στη Σμύρνη, να τους πάρει. Να φορτώσει 3.000, τους φέρει απέναντι. Είναι το ερώτημα που βάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κάνετε. Και είναι η πολιτική που ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαρτάται
από συμφωνίες πια που θα γίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Ναι. Η πρόταση, η κύρια πολιτική μας είναι μια υποπρόταση του Γιουνκέρ, το resettlement, που λέει ότι αντί να γίνεται αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση και που είπατε το πρωί ότι κινδυνεύει κανείς να το συνηθίσει και έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό είναι το χειρότερο. Είναι τραγικό αυτό. Αντί να βλέπουμε αυτό, λέμε να επιδοτηθούν οι χώροι προσφύγων στις χώρες πρώτης υποδοχής. Να καταγράφονται εκεί. Να καταγράφονται εκεί και να μεθυγκατίστανται στην Ευρώπη από εκεί. Απευθείας. Απευθείας. Από το αυτό δεν γίνει. Αυτό έχει περάσει σαν απόφαση της Κομισιόν και της Συνόδου Κορυφής. Δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Είναι ένα πολιτικό διπλωματικό παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Τουρκία. Εμείς το τελευταίο διάστημα η έχουμε... οποία Τουρκία το συνδυάζει ενδεχομένως και με την πορεία της για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έχει μια πολύ καλή και σκληρή διπλωματία και προφανώς διεκδικεί ό,τι παραπάνω μπορεί να διεκδικήσει. Θέλω να σας πω ότι εγώ όταν αναφέρομαι στη στάση της Τουρκίας στο προσφυγικό αναφέρομαι συγχρόνως και με σεβασμό. Δηλαδή οφείλει κανείς να αναγνωρίσει ότι έχει 3-4 εκατομμύρια εκεί πέρα, όπου έχει μια τεράστια επιβάρυνση. Επομένως το να υπάρξει μια τέτοια λύση είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και για την Τουρκία. Ναι, έχουμε ξεκινήσει. Θα ελαφρώσει και αυτή πολύ. Θα ελαφρώσει και αυτή πολύ, έχει ξοδέψει και απλώς, αυτή πάρα είπατε, πολλά χρήματα. Υπουργέ μου, όμως η διπλωματία της Τουρκίας σου λέει: Εγώ 3 εκατομμύρια Σύρους, δεν με πολύ νοιάζει και τι κάνουν, αφού έχω 40 εκατομμύρια δικούς μου που είναι σε χειρότερη κατάσταση ζωής από αυτούς. Τους διαπραγματεύεται. Νομίζω ότι έχετε δίκιο και γι' αυτό το λόγο. Φτωχολογιά τους μέσα δηλαδή είναι σαν και τούτους. Και γι' αυτό λέει τώρα να παίξω εγώ το παιχνίδι μου. Οι απαιτήσεις οι δικές μας είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βέβαια. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή να πούμε απαιτούμε εμείς από την Τουρκία. Εμείς ζητάμε από την Τουρκία, αλλά απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο των μικρών δυνατοτήτων που έχουμε. Κάνουμε σιγά σιγά και άλλες χώρες συμμάχους μας σε αυτό. Όλη αυτή η ιστορία να αποφευχθεί και ερώτηση, να γίνεται σε έδαφος της Τουρκίας. Πολύ, πολύ σοβαρή κατά τη γνώμη μου, που είναι φόβος όλων. Υπάρχει πιθανότητα σύρμα, τείχος που βλέπουμε κάθε μέρα στην Ευρώπη ξαφνικά να βρεθούμε εδώ πέρα με εκατομμύρια ανθρώπους εγκλωβισμένους ανθρώπους εδώ και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα και ούτε εμείς να κάνουμε τίποτα. Διότι εδώ θα έρχονται. Αφού από εδώ ο δρόμος τα περνάνε, δεν πάνε, υπάρχει τείχος. Θα έρθουν όσο θα περάσουν και θα ψάξουν πώς θα περάσουν τον τείχο. Άρα εδώ θα είναι. Τι φόβος υπάρχει. Κατά την άποψή μου είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας αφήνει χωρίς φόβο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα τραγικό σενάριο το οποίο όμως υπάρχει. Είναι απίθανο. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές και θεωρώ επίσης ότι τότε πια θα έχουμε μια τέτοια μεταλλαγή της Ευρώπης των ευρωπαϊκών δεδομένων που θα είναι... Παλεύουμε ενάντια σε αυτό. Εντάξει, βλέπουμε εμείς εικόνες εδώ που είχαμε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό έτσι. Τώρα είναι το δικό μας αντίστοιχο στη θάλασσα. Είναι στεριά. Το δικό τους αντίστοιχο στη στεριά. Ναι. Διαχειρίζεται κανείς πιο εύκολα αυτό. Μα δεν πνίγονται εδώ. Διαχειρίζεται κανείς πιο εύκολα αυτό το πράγμα. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να εγκλωβιστούμε. Εδώ βλέπουμε ξαφνικά η Γερμανία πλακώνεται με την Αυστρία. Ουγγαρία. Τη νύχτα λέει πηγαίνουν μέσα και διοχετεύουν πρόσφυγες. Ναι. Τους κατηγορεί επισήμως πλέον η Γερμανία. Νομίζω ότι δουλειά μιας κυβέρνησης και ενός υπουργού μετανάστευσης είναι να μην αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, βέβαια. Σωστό. Όχι για να κινδυνολογήσει, αλλά για να μπορέσει να κάνει τις παρεμβάσεις που χρειάζεται ενός επίπεδο κράτους, ώστε η Ευρώπη να μην οδηγηθεί εκεί. Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά δεν ξέρω να σας πω, πολλές φορές με ρωτάνε. Πες μας τη γνώμη σου. Η γνώμη μου είναι αυτή τη στιγμή αυτός ο κίνδυνος δεν είναι ορατός. Δηλαδή όλες οι αποφάσεις που βγαίνουν από την Ευρώπη είναι ενάντια στο να κλείσει η Ευρώπη. Είναι υπέρ του να οργανωθεί καλύτερα. Ωραία. Μετά από ένα μήνα κύριε Οικονομέα, δεν ξέρω να σας πω. Δηλαδή αν βομβαρδιστεί η Δαμασκός και ξαφνικά δημιουργηθεί ένα καινούργιο... Τώρα ας πούμε έχουμε μια αύξηση προσφύγων για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ότι έγιναν οι βομβαρδισμοί στο Χαλέπι. Μάλιστα. Και έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι. Ο δεύτερος είναι ότι στα στρατόπεδα στη Τουρκία έπεσε το επίπεδο της διατροφής στα 45 cents την ημέρα.
Μισό δολάριο, μισό την, δολάριο την ημέρα. Και κλείσανε σχολεία. Γιατί ο ΙΕ δεν είχε χρηματοδοτηθεί αρκετά ώστε να χρηματοδοτήσει. Πράγμα το πρέπει να αποβασκευθεί. Συναυξάνεται και η απελπισία για τον πόλεμο. Επομένως, αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν χώρα και που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη. Τις ροές δεν τις ελέγχουμε εμείς. Εάν εμείς δεν ελέγξουμε τις ροές, θα είμαστε πάντα σε ένα τεντωμένο σκηνί. Οι ροές, λέει η χώρα μας, ελέγχονται στην Τουρκία, στην Ιορδανία. Εσείς με βάση αυτά που ξέρετε, με βάση αυτά που ξέρετε, πότε πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει έλεγχο στην πηγή, στις ροές? Πότε πιστεύετε ή ελπίζετε ότι μπορεί να υπάρξει μια εφαρμογή στην ουσία των αποφάσεων που ήδη έχουν πάρθει, όπως μας είπατε? Είναι ένα ζήτημα που θα καθίσουν οι διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς υποστηρίζουμε το να καταλήξουν γρήγορα, χωρίς να θυσιάσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, έτσι, εθνικά. Ναι. Όλο αυτό όμως δεν θα προϋπέθεται και μια απόφαση διανομής των προσφύγων? Δηλαδή πες ότι η Τουρκία λέει εντάξει, θα το εφαρμόσω αυτό που αποφασίσατε. Πού θα του στείλω? Υπάρχει η απόφαση. Αυτό είναι το, γι' αυτό και έχει νόημα να γίνει στη Τουρκία. Υπάρχει η απόφαση να κατανεμηθούν οι πρόσφυγες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Έχει αρχίσει να γίνεται αυτό. Έγινε μία φορά. Μέσα στο Νοέμβριο θα κάνουμε και εμείς την πρώτη. Ναι, αλλά με μικρά νούμερα όμως. Κοιτάξτε, τα μικρά νούμερα είναι γιατί, όσο και αν σας φανεί απίστευτο, αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες φοβούνται. Δηλαδή, το relocation, έτσι λέγεται αυτή η ιστορία, έχει μια δυναμική. Πρέπει να γίνουν τα πρώτα 1000 relocation, να μάθει ο μπατζανάκι σου ότι πήγε στη Σουηδία και είναι καλά. Δεν είναι φυλακή. Δεν είναι φυλακή. Δηλαδή δεν φεύγουν από ένα κάμπ της Τουρκίας για να πάνε σε ένα κάμπ στο Λουξεμβούργο. Και να αρχίσει να έχει μια δυναμική. Εμείς πιστεύουμε στο relocation, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει εκεί. Για να αποφευχθεί αυτή η τραγωδία. Πόσοι είναι Σύριοι και πόσοι είναι από άλλες χώρες? Όταν στην Ελλάδα έχουμε την... συγχωρέστε μου τη λέξη, γιατί δεν είναι σωστή, αλλά είναι ευλογία για τη χώρα μας, δυστυχία για αυτούς, ότι το 80% περίπου, 75 με 80% είναι πρόσφυγες. Είναι πρόσφυγες. Αυτό μας δίνει ένα ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Ότι βοηθήστε τους πρόσφυγες. Ναι. Είναι ο νόμος της, είναι η συνθήκη της Γενέβης, οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική νόμη. Θα ήταν άλλη η κατάσταση αν το 75-80% ήταν μετανάστες. Υπόκεινται σε άλλο δίκαιο, θα ήταν πιο δύσκολο. Αυτό που είχατε πει, νομίζω ότι το είχατε πει εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ότι μπορεί να παρισέψουν και κάποιοι άλλοι με το μανδύα του πρόσφυγα ή του μετανάστη με διαβατήρια από την Τουρκία. Αυτά έχει κάποια βάση? Εννοείται, ο υπουργός είπε ότι μπορεί να έχουν έρθει τζιχάντ. Ναι. Ναι, όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια κακή στιγμή της δημοσιογραφίας. Με ρώτησε κάποιος όπως εσείς ότι ο κίνδυνος του να έρθει τζιχάντ και είπα ότι είμαστε μια χώρα... Τίποτα δεν αποκλείσεις. Όχι, είπα ότι είμαστε μια χώρα σε διεθνείς οργανισμούς, οι intelligence συνεννοούνται μεταξύ τους, δεν έχει υπάρξει πουθενά στην Ευρώπη προειδοποίηση από καμία υπηρεσία για κάτι τέτοιο και λέω... Τώρα, αν είναι και κάποιος εκεί μέσα, εντάξει, τέτοιο, αυτό, δεν αυτό μετά μεταφράστηκε έτσι. Εντάξει, όχι, χαίρομαι που το διευκρινίζετε. Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει δηλαδή, τέτοιο καμία πληροφόρηση, θέμα. Καμία πληροφορία, όχι, καμία υποψία, όχι, κανένα φόβο. Όχι. Ο τσιγαντιστής με να πάρει το αεροπλάνο του διαδίκτυου, ότι να έρθει κατευθείαν να το παίρνει. Θα σας έλεγα ότι η Ευρώπη έχει το αντίθετο πρόβλημα. Ότι τσιγαντιστές, μουσουλμάνοι δεύτερης γενιάς, φεύγουν από εδώ και πάνε και πολεμάνε. Λοιπόν, να πάμε στο Δήμαρχο Γαλατσιού, μισό λεπτό. Στο Γιώργο Μαρκόπουλο, το φίλο μας. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σου, Δήμαρχε. Μαρία Δουρουδία εκεί. Κύριε Υπουργέ. Έχουμε τον Υπουργό εδώ, λοιπόν, Δήμαρχε. Πες του τα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς με τον Υπουργό έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Μα μας το είπε ότι δίνεις και εσύ αγώνα εκεί πέρα. Δίνουν καταρχήν οι εθελοντές που έρχονται, όπως σωστά είπατε, οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και το Υπουργείο. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό, ο οποίος σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτό, η επιχείρηση αυτή λήγει στα τέλη του μήνα. Ναι.
Μετά τι θα γίνει. Σε το τέλος του μήνα είναι μεθαύριο. Εσένα τα λέει, Δήμαρχε, Υπουργέ. Ναι, ναι, το μετά που ρωτάτε, το μετά πάει σε μένα. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, είναι ένας κεντρικός σχεδιασμός. Εγώ αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό είναι ότι οι εθελοντές, οι οποίοι δεν είναι προνομιούχοι και οι υπάλληλοι του Δήμου, έχουν δώσει όλες τις δυνάμεις αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου η εγκατάσταση να προσφέρει ικανοποιητικές υπηρεσίες στους πρόσφυγες. Εγώ να πω αυτό που είπα και πριν, ότι ο Δήμος Γαλατσίου και οι άνθρωποι από το Γαλάτσι δώσανε μια πολύ μεγάλη μάχη βοήθεια στους πρόσφυγες και την κερδίσανε. Είναι αξιοθαύμαστη. Είχαμε όλη τη βοήθεια από τη Δημοτική Αρχή και σκοπεύουμε, Δήμαρχε, και το έχουμε συζητήσει και οι δυο μας, να τιμήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε παρά τις δυσκολίες που έχουμε. Και εάν τώρα θα βρούμε άλλους χώρους. Κοιτάξτε, κύριε Οικονομέα, για αυτή την κατάσταση εφαρμόζουμε μία πολιτική. Εγώ το έχω δει, ας πούμε, σε άλλες χώρες που πήγαινα. Προσέχουμε να μην επιβαρύνει ο μεγάλος πληθυσμός των ανθρώπων, των προσφύγων, τον κοινωνικό ιστό. Να μην έχουμε βικτωρίες. Πλατείες, ναι. Βικτωρίες. Προσέχετε να τις έχουμε όμως. Δεν τις έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε... Στην πλατεία Βικτωρίας δεν είναι συνέχεια. Στην πλατεία Βικτωρίας περνά. Όχι. Η πλατεία Βικτωρίας, αφού κάναμε την εκένωση, δεν ξανακοιμάται κανείς ποτέ εκεί. Απλώς πάνε και συγκεντρώνονται. Το πρωί πάνε, είναι όπως ήταν ο σταθμός του Μονάχου, ναι, όταν, ναι, οι Έλληνες ήταν στη Γερμανία. Όπως ήταν στην Ομόνια που ψάχνανε για δουλειά. Ναι. Δεν μπορείς το αυτό να τους πεις για μένα να μην πας. Μα δεν γίνεται. Αυτό το οποίο γίνεται, και ευχαριστούμε και το Δήμο Αθηναίων και τους εθελοντές και τις δικές μας υπηρεσίες, είναι ότι αμέσως προσπαθούμε να καθαρίσουμε την πλατεία και όλα αυτά. Για να επανέλθω όμως στον Δήμαρχο. Να μην φοβούνται. Θα βρούμε χώρους, μπορεί να υπάρξει, Δήμαρχε, κάποιες μέρες, λίγες όμως, λιγότερο από εβδομάδα, και θα τιμήσουμε τις συμφωνίες μας, γιατί δεν θέλουμε να φορτώνεται το πρόβλημα κάπου. Μέχρι γι' αυτό... τώρα, Δήμαρχε, με συγχωρείτε, ναι, μέχρι τώρα, Δήμαρχε, πάντως θα έχεις καταφέρει, πάνε μια χαρά τα πράγματα εκεί. Ναι, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, συλλογική προσπάθεια, όπως σας είπα και πριν. Και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει μια χαρά. Και ξέρω και, επειδή ξέρω και πώς σκέφτεσαι και έχει δίκιο ο Υπουργός αυτό, θα πρέπει κάποια στιγμή να μην ποντάρει κανένας πάνω στο φόβο και τον τρόμο και στην ανησυχία. Είναι δικαιολογημένα εν πωλήσει, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία όλοι μαζί πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Δημάρχε, έχεις κάνει δουλειά καλή, μπράβο. Θυμάσαι τότε που το βγάλαμε ως αντάρτη εδώ πέρα που δεν τον ήξερε κανένας στην εκπομπή. Το θυμάμαι. Λοιπόν. Δήμαρχε, πάμε στο Γιάννη Συνάνη, ναι. Θα γίνει αυτό που έχουμε. Σου είπε σε μια εβδομάδα το πολύ. Το είπε δημόσια, Δήμαρχε. Μια εβδομάδα ακόμα είπε. Ακόμα. Ενώ μετά το τέλος του μήνα. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, ναι, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι προσπαθούν, δεν εναλλάσσονται. Έχουμε φιλοξενήσει στην εγκατάσταση πάνω από 13.500 κόσμο αυτές τις 29 ημέρες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προσπάθεια των ανθρώπων ήταν πολύ μεγάλη από τη μία, αλλά και οι αντοχές τους λιγοστεύουν. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Πάμε στο Γιάννη Συνάνη. Ακούω τον Δήμαρχο. Καλημέρα σας. Και πάλι από τη Μητυνή. Ακούω τον Δήμαρχο Γαλατσίου να λέει ότι τους τελευταίους 30 μέρες...